Με το πρώτο φως της ημέρας και παρά το γεγονός ότι συμπληρώθηκαν 72 ώρες άκαρπων ερευνών, σωστικά συνεργεία άρχισαν και πάλι να σαρώνουν στεριά, θάλασσα και αέρα για τον εντοπισμό του 33χρονου ψαροτουφικά από το Ηράκλειο που αγνοείται. Τα ίχνη του 33χρονου Μιχάλη αναζητούν τρία σκάφη του λιμενικού από την Ιερά Πέτρα, την Αγία Γαλήνη και τον Κόκκινο Πύργο, που αύξησαν σήμερα την ακτίνα των ερευνών στα 30 ναυτικά μίλια γύρω από την περιοχή όπου εντοπίστηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα. Το 1005 του Κόκκινου Πύργου, το 138 της Ιερά Πέτρας και το ναυαγνωστικό το 519 της Αγίας Γαλήνης. Δεν έχουν βρει τίποτα. Από ιδιώτες έχει έρθει μόνο ένα σκάφος με δύο δίτες, οι οποίοι ψάξανε και αυτοί ξανά, δεν βρήκανε τίποτα. Πάνω από την περιοχή των ερευνών πέταξε σήμερα και πάλι αεροσκάφος, χωρίς όμως να εντοπίσει κάποιο στίγμα του. Οι καιρικές συνθήκες ήταν σήμερα σχετικά καλύτερες. Το έργο των δυτών από την 3η ΕΜΑΚ και την ομάδα υποβρύχιων καταστροφών ολοκληρώθηκε. Χθες στις έρευνες συμμετείχαν 21 δίτες που χτένισαν μια πολύ μεγάλη περιοχή από το Αγιοφάραγκο μέχρι τους Καλούς Λιμένες έως και το Λέντα. Τελείωσε χθες, το ίδιο και η μονάδα υποβρύχιων αποστολών. Οι καιρικές συνθήκες πώς είναι? Σήμερα είναι καλύτερες, καμία σχέση με χθες είναι. Αλλά έχει ρεύματα πάλι πολλά. Θα φέρουν, λέει, και μια κάμερα να πηγαίνουν στα μεσόνερα να δουν αν μπορούν να κάνουν κάτι με αυτή. Τα πράγματα την πρώτη μέρα βρεθήκανε 3 μίλια ανατολικά από εκεί που ήτανε και το ψαροτούφεκό του βρέθηκε σε εντελώς διαφορετικό σημείο στην εγκαταστάσεις της ΣΕΚΑ στο νησί, καρφωμένο στο έδαφος. Η προσοχή των σωστικών συνεργείων εστιάζεται πλέον στην επιφάνεια της θάλασσας και όχι το βυθό. Τα ίχνη του 33χρονου Μιχάλη έχουν χαθεί από την περασμένη Τετάρτη. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εντολές που έχουν δοθεί και παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει 72 ώρες χωρίς ίχνη του, οι λιμενικές αρχές θα συνεχίσουν τις έρευνες μέχρι να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια.